Και πριν τη διαβεβαίωση για τη διάθεση των 6,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών, η Περιφέρεια Ηπείρου είχε ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες για τη μελέτη που αφορά στη βελτίωση της δεύτερης επαρχιακής οδού και συγκεκριμένα του τμήματος από τα Πηγάδια, όπου καταλήγει ο συνδετήριος στην Ιόνια Οδό Δρόμος μέχρι την Πλάκα. Πρόκειται για έναν δρόμο με μεγάλη δυσκολία πρόσβασης, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, οπότε συχνά δημιουργούνται προβλήματα από καταπτώσεις και χιονοπτώσεις, κάτι που αποτελεί και ανασταλτικό παράγοντα για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Γι' αυτό εξάλλου αποτελεί και ένα πάγιο αίτημα των τοπικών αρχών και επαγγελματικών φορέων των Τζουμέρκων. Υπενθυμίζεται ότι στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου της Πέμπτης, ο κ. Καχρημάνης ανακοίνωσε τη δέσμευση του Υπουργού Υποδομών Κώστα Καραμανλή μέσω του Προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα για χρηματοδότηση με 6,2 εκατομμύρια ευρώ, αν και η Περιφέρεια είχε ζητήσει 8 εκατομμύρια ευρώ, εκτιμώντας ότι αυτό είναι το κόστος που θα απαιτηθεί. Μάλιστα, για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης, από το καλοκαίρι είχαν γίνει γεωτρήσεις για την απαραίτητη γεωλογική έρευνα, ενώ είχε απορριφθεί από τεχνικούς συμβούλους το ενδεχόμενο υπογειοποίησης μέρους του δρόμου. Το 1995, όταν ήταν νομάρχης ο κύριος Ζαρμπαλάς και διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών ο κύριος Βίχας, είχε γίνει μια προκαταρτική μελέτη για αν μπορεί να γίνει υπογειοποίηση στο τμήμα αυτό που πηγαίνει από την περιοχή στο Καλέντζι προς τη γέφυρα της Πλάκας. Τελικά αυτό έχει απορριφθεί και δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση να γίνει. Έχει από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εμείς το πρώτο που κάναμε ήταν ότι βάλαμε αυτά τα πλέγματα τα σειρματερά, τα οποία τα βάλαμε με ειδικές ντίζες στους τοίχους. Ούτε εκρηκτικά χρησιμοποιήθηκαν ούτε τίποτα. Αυτά γιατί μπήκαν? Όταν μπορεί να τύχει να πέσει όπως έπεσε κάτι προχτές, να μην δημιουργήσει θέμα σε κάποιον που περνάει με το αυτοκίνητό του. Και πράγματι, αν θα δει κάποιος όπως έπεσε αυτό το κομμάτι, έπεσε στην άκρα, απλώς ήταν μεγάλη ποσότητα και γέμισε ο δρόμος. Αν δεν υπήρχαν τέτοια πλέγματα από πλευράς μας βαλμένα, θα υπήρχαν τεράστια θέματα. Όταν συζητήσαμε με κάποιους συμβούλους που έχω για διάφορους δρόμους, μου είπαν ότι το πρώτο που πρέπει να κάνεις, κύριε Περιφερειάρχα, γιατί είδαν και τον τοίχο που είναι από το 1950 στο σημείο αυτό και όπως σας είπα είναι από την εταιρεία Μάντζου που ήταν εκείνη την εποχή, που είναι ο παππούς του σημερινού Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, του κυρίου Τασούλε, μου είπα να κάνεις κάποιες γεωτρήσεις. Πράγματι, εγώ το καλοκαίρι που πέρασε έχω κάνει γεωτρήσεις να ξέρω την υφή των εδαφών, ώστε να δούμε πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε αυτό το δρόμο σε συνεργασία με τεχνικούς συμβούλους και την υπηρεσία. Έχουμε αρχίσει την συζήτηση και τη διαβούλευση με τις τεχνικούς όλους και πιστεύω πολύ σύντομα να παρουσιάσουμε πρόταση η οποία θα συνεχίζει από τα Πηγάδια το δρόμο προς την Πλάκα σε πρώτη φάση, όπου κάνουμε και τη γέφυρα από Μπέλεϊ σε Τσιμεντένια και μετά από τη γέφυρα της Πλάκας μέχρι τουλάχιστον την Πράμαντα.